Είναι πολύ δύσκολο μετά τόσους ομιλητές να πει κάποιος κάτι πρωτότυπο. Νομίζω ότι όλα τα θέματα, εκτός από κάποια αθλητικά θέματα στη Βόρεια Συρία, έχουν εξαντληθεί. Ωστόσο, θα πω σημειακά κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η βία στη Συρία δεν νομίζω ότι είναι καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή, η τόσο ομοί και εκτεταμένη βία η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Συρία και από τις δύο πλευρές, κυρίως βεβαίως με καθεστωτική ευθύνη, αλλά υπάρχει βία και από την άλλη πλευρά, έχει μια βαθιά προϊστορία. Η χώρα έχει ζήσει ουσιαστικά με στο αίμα. Από το αντιαπικιακό αγώνα και τους Γάλλους και τις σφαγές που κάνανε μέχρι τις σφαγές που έκανε ο Άσαντ τη δεκαετία του 80, η Συρία έχει ζήσει, κάθε γενιά έχει ζήσει σφαγές. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η πρώτη αντικαθεστωτική διαδήλωση κατά του Άσαντ έγινε ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πατέρα Άσαντ το 1994 και έγινε στη Χάμα από αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι σφαγιάστηκαν, υπήρχαν 70 καταγεγραμμένα θύματα και εκατοντάδες άλλοι οι οποίοι πήγαν στη φυλακή. Αυτό όμως δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την εποχή εκείνη το εξωτερικό, ήταν οι ειδήσεις και τα μαθαινόταν πολύ πιο δύσκολα. Και ταυτόχρονα οι αδελφοί μουσουλμάνοι δεν ήταν τότε αυτό που αποτελούν σήμερα το φόβητρο στη Δύση, έτσι, για να ασχοληθούν πολύ μαζί τους. Μάλλον ήταν μια συστημική δύναμη, μέλουσα συστημική δύναμη που είπε κάποιος. Το 1980 έγινε μια απόπειρα δολοφονία του Άσαντ από έναν αδελφό μουσουλμάνο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πρώτα βγήκε ένα διάταγμα με το οποίο το να είσαι αδελφός μουσουλμάνος πλέον ήταν αδίκημα που τιμωρεί το με θάνατο στα δικαστήρια. Και δεύτερο, ότι εκτελέστηκαν 1.200 κρατούμενοι, πολιτικοί κρατούμενοι, αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε φυλακές έξω από την Παλμύρα. Όμως η Χάμα επανήλθε δύο χρόνια μετά. Και με τη μεγάλη εξέγερση που υποκινήθηκε από τους αδελφούς μουσουλμάνους στη Χάμα, είχαμε την πολύ βίαιη αντίδραση του στρατού, ο οποίος ανάλογα με ποιες πηγές θέλετε να συμβουλευτείτε, σκότωσαν, εκτέλεσαν, δολοφόνησαν από 10 οι πιο μετριοπαθείς έως 50.000 ανθρώπους σε μια πόλη. Η πόλη καταστράφηκε, έγινε ερείπια και ο Άσαντ την άφησε επίτηδες ερείπια για να βλέπουν όλοι οι Σύριοι τι θα πάθουν άμα εξεγερθούν. Αυτό διέλυσε πρακτικά την μουσουλμανική αδελφότητα της Συρίας, η οποία διασπάστηκε, χτυπήθηκαν οι οργανώσεις της, δολοφονήθηκαν άνθρωποι, πήγαν στη φυλακή. Πάρα πολλοί λοιπόν φύγανε. Γίνανε πρόσφυγες, πήγαν στο Ιράκ, πήγαν στην Ιορδανία και από εκεί στην Ευρώπη. Και δημιούργησαν μεγάλες αποικίες σύρων αντικαθεστωτικών που ήταν κυρίως αδελφοί μουσουλμάνοι στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία, στην Αμερική, στον Καναδά, στις χώρες που σήμερα οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν μια πολύ μεγάλη αντιπροσώπευση, πολιτική αντιπροσώπευση και συνεχίζουν και λειτουργούν. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Συρίας έπαψε να υπάρχει μια, ας το πούμε, οργανωμένη αντιπολιτευτική οργάνωση. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι πλέον κυριολεκτικά χάθηκαν από προσώπου γης. Απ' την άλλη μεριά είναι λάθος, δικό μας λάθος, των δυτικών δημοσιογράφων και των αδάων για την περιοχή, όπως εμείς που πρόσφατα ασχοληθήκαμε με τη Συρία, που ελάχιστα γράφουμε για μια πραγματική αντιπολίτευση, η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της Συρίας και δεν είναι σουνιτικής προέλευσης με την έννοια του πολιτικού Ισλάμ, αλλά είναι ενδεχομένως και σουνίτες, έτσι, αλλά είναι πρώην ασερικοί, εθνικιστές, αριστεροί, κομμουνιστές, οι οποίοι έμειναν στη Συρία από αυτά τα χρόνια, πήγανε φυλακή με πολύχρονες καταδίκες, πολλοί από αυτούς βασανίστηκαν, πολλοί από αυτούς εκτελέστηκαν, αλλά συνέχισαν να λειτουργούν και να υπάρχουν μέσα στη Συρία και οι οποίοι σήμερα αποτελούν μια πραγματική υπαρκτή αντιπολίτευση στο εσωτερικό της χώρας, η οποία δεν έχει αντιστοιχεία με την αντιπολίτευση έτσι όπως την βλέπουμε, αυτή την αντιπολίτευση που υπάρχει στο εξωτερικό και που πηγαίνει από την Τόχα στο Κάιρο και από το Κάιρο στην Κωνσταντινούπολη για την Κωνσταντινούπολη στις Βρυξέλλες, αναζητώντας πολιτική υποστήριξη από τη Δύση, όπλα, χρήματα και που
συνδιαλέγεται για το πώς θα είναι η μετά σαν εποχή. Ας συνεχίσουμε όμως το θέμα της βίας. Η βία στη Συρία στην εποχή της αρχής της επανάστασης, της εξέγερσης, του πολέμου, ο καθένας μπορεί να το πει με διαφορετικά λόγια. Η ουσία όμως είναι ότι υπήρξε πολύ βία ήδη από την αρχή της. Αλλά υπήρξε μονομερής βία στην αρχή της. Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες διαδηλώσεις και για 6 μήνες, καταστέλλοντο με βία και πολλές φορές με θάνατο, με ελεύθερους σκοπευτές, με μιλίτσιες, καταστέλλοντο οι διαδηλώσεις από το καθεστώς, χωρίς να υπάρχει από την άλλη πλευρά βία. Η ένοπλη αντιπολίτευση άρχισε να υπάρχει ένα εξάμηνο μετά την αρχή των διαδηλώσεων και προήλθε κυρίως από αυτομολύσαντες του Συριακού στρατού, οι οποίοι αρνιόντουσαν να δολοφονήσουν ή να χτυπήσουν τα αδέρφια τους στους δρόμους. Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος πυρήνας. Μετά όμως τα πράγματα άρχισαν να γίνονται λίγο διαφορετικά. Ήδη το Συριακό με 6 μήνες στη δημοσιότητα και όλο τον κόσμο να μιλάει για την εξέγερση που θα ήταν μια κόπια εντός αγωγικών της Αραβικής Άνοιξης και θα ανέτρεπε εύκολα το καθεστώς έρχεται από 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο το πολύ ο Άσαντ θα είχε πέσει, αυτό δεν έγινε. Αντίθετα άρχισαν οι χώρες της περιφέρειας αλλά και οι μεγάλες χώρες να έχουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα στην περιοχή και να προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές, προωθώντας συγκεκριμένες ομάδες, χρηματοδοτώντας συγκεκριμένες ομάδες και πιέζοντας για μια δικιά τους πολιτική λύση. Όπως είπε ένας φίλος που συζητάγαμε το θέμα πριν από καιρό, αν η πίτα έχει 100, τα συμφέροντα όλων είναι 500 και πρέπει να χωρέσουν αυτά τα συμφέροντα στην πίτα των 100. Είναι και αυτός ίσως ένας λόγος που είναι πάρα πολύ δύσκολη η επίλυση του Συριακού προβλήματος. Ακριβώς επειδή τόσοι πολλοί έχουν διαφορετικά συμφέροντα και ο καθένας προωθεί επηρεάζοντας συγκεκριμένες ένοπλες οργανώσεις στο εσωτερικό της χώρας, να προωθήσει τα συμφέροντα του. Άλλα τα συμφέροντα του Κατάρ, άλλα τα συμφέροντα της Τουρκίας, άλλα τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλα των Γάλλων και των Βρετανών. Οι Τούρκοι, ας πούμε, σε μια κλίμακα βρίσκονται κάπου σχεδόν στη μέση. Από την απόλυτη εξτρεμιστική Τζαμπάντ αλ-Νούσα που χρηματοδοτεί το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία μέσω Τουρκίας φυσικά και παίρνουν όπλα μέσω Τουρκίας και κάνουν ένα αντάρτικο το οποίο δεν είναι τόσο αντάρτικο όσο είναι μια κόπια των μεθόδων της Αλ-Κάιντα στη Συρία, έως τους λαϊκούς απλούς ανθρώπους από το Αλέπι που πήραν ένα λιανολούφεκο που συνήθως το πήραν από αποθήκες του Συριακού στρατού που λαϊλατήθηκαν ή από νεκρούς ή από Σύριους που αυτομόλυσαν και πήραν μαζί τους όπλα και τα πήγαν στην αντιπολίτευση. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Το θέμα της Τζαμπάντ αλ-Νούσα δεν είναι όμως τόσο απλό. Αποτελούν οι σαλαφιστές και οι εξτρεμιστές σουνίτες οι οποίοι ονειρεύονται ένα Ισλαμικό κράτος να γίνει ένα Ισλαμικό κράτος με σαρία και χαλιφάτο. Αυτή η οργάνωση έχει ισχυρούς δεσμούς με το Ιράκ. Ξεκίνησε από και Σύρους αλλά και Ιρακινούς και ξένους οι οποίοι υπήρχαν και δουλεύανε στο Ιράκ και πολέμησαν στο Ιράκ και εκπαιδεύτηκαν στο Ιράκ και πήραν μια απίστευτη τεχνογνωσία πολέμου από το Ιράκ και είχαν πολύ εξαρτημένα όπλα και μπήκαν στη Συρία και άρχισαν ένα αντάρτικο πια απόλυτα Ισλαμικό, με Ισλαμικό προσανατολισμό, ακραίο Ισλαμικό προσανατολισμό. Αυτή είναι και η μόνη ουσιαστική μάχημη δύναμη που μπορεί να αντισταθεί απέναντι στο καθεστώς. Η άλλη μπορεί να είναι το 90% της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, αλλά είναι λιανοντούφεκα. Η Τζαμπάντ αλ-Νούσρα και οι σαλαφιστές είναι αυτοί που έχουν πάρει τα πολλά λεφτά από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, που έχουν τον εξοπλισμό, που έχουν την εκπαίδευση, έχουν πολιτικό στόχο, είναι συμπαγείς, ξέρουν τι θέλουν να κάνουν και πού πάνε. Οι άλλοι είναι περίπου 1.200 ένοπλες οργανώσεις στο εσωτερικό της Συρίας, απολύτως διασπασμένες,
μη συντονισμένες, κακά εξοπλισμένες, μη εκπαιδευμένες, που μεταξύ τους δεν έχουν και πάντα τις καλύτερες σχέσεις, που ανταγωνίζονται και σε τοπικό επίπεδο, που δεν μπορούν στρατιωτικά να αντισταθούν στο καθεστώς και πόσο μάλλον να κατακτήσουν τη Δαμασκό. Με αυτή την έννοια, η Τζαμπάτα Νούστρα και αυτές οι ομάδες, οι οποίες αποτελούν το πιο μάχημο δυναμικό της Συριακής αντιπολίτευσης, είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντοχή του καθεστώτος. Άρα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στρατιωτική λύση χωρίς αυτούς και γι' αυτό και οι αδελφοί μουσουλμάνοι ουσιαστικά τους στηρίζουν, παρότι οι Αμερικανοί τους έχουν ονομάσει τρομοκρατική οργάνωση. Και από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει λύση και μόνο με αυτούς. Γιατί αν η Τζαμπάτα Νούστρα έπαιρνε τη Δαμασκό, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε μια δυνατότητα ούτε καν στους αδελφούς μουσουλμάνους να συνεπάρξουν μαζί τους, πόσο μάλλον στο 25% των Σύρων που είναι Αλαβίτες, που είναι άλλα σιρικά δόγματα, που είναι Χριστιανοί, που είναι Ασσύριοι. Ένας από τους επίσης από τους λόγους που εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η αιματοχυσία είναι η αναντιστοιχία των πολιτικών δυνάμεων με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, με το τι συμβαίνει στο έδαφος. Δηλαδή υπάρχει μια αναγνωρισμένη πολιτική αντιπολίτευση εξωτερικού, ας το πούμε έτσι, το coalition, το οποίο περιφέρεται στο εξωτερικό και μαζεύει υποστήριξη, και από την άλλη μεριά οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζονται σε αυτό το coalition δεν έχουν την αντιστοιχία στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή πανίσχυροι οι αδερφοί μουσουλμάνοι στο coalition, αλλά στο εσωτερικό πόσες αντάρτικες ομάδες επηρεάζουν και έχουν. Ένας δεύτερος λόγος που πιστεύω θα συνεχιστεί το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ορατή πολιτική λύση. Δηλαδή, χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός, δεν πρόκειται κανείς να νικήσει στο έδαφος στη Συρία. Ούτε η αντιπολίτευση θα καταλάβει τη Δαμασκό με τα όπλα, ούτε η κυβέρνηση μπορεί να νικήσει την αντιπολίτευση και να ξαναφέρει το καθεστώς πέρα που υπήρχε. Για να υπάρξει μετά σαν εποχή, κάποιοι από τη Δαμασκό θα πρέπει να συνδιαλλαγούν με κάποιους από την αντιπολίτευση. Αλλιώς θα μιλάμε για μια άταχτη κατάρρευση, ένα εφιαλτικό σενάριο που δεν το θέλει κανένας και που σίγουρα θα είναι εις βάρος της Συρίας, γιατί αυτό θα λειτουργούσε προφανώς σε μια καντονοποίηση, σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, εμφύλιο και φυσικά στην αστάθεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει και τις άλλες χώρες. Άρα δηλαδή, εάν μπορούμε να δούμε σχετικά καθαρά μέσα στην ομίχλη της Συρίας, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μια πολιτική λύση που θα προέρθει από πολιτικό διάλογο, που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και μέρος του καθεστώτος και μέρος της αντιπολίτευσης. Τώρα, αν θα έρθει από τις συνομιλίες της Γενέβης, αν θα έρθει και μακάρι να έρθει από πολιτικές πρωτοβουλίες όπως αυτή που ανέφερε πριν ο Βαγγέλης από τα κάτω και από την κοινωνία των πολιτών, αν θα έρθει από ένα ανακτορικό πραξικόπημα που τα έχουν ήδη βρει στο παρασκήνιο, δεν ξέρω πώς θα έρθει. Πάντως δεν μπορεί να υπάρξει ούτε στρατιωτική λύση, άρα όσο δεν υπάρχει πολιτική λύση θα υπάρχει αίμα. Και για να υπάρξει πολιτική λύση, θα πρέπει οι συσχετισμοί στο έδαφος να είναι τέτοιοι που πλέον να κάνουν αναπόφευκτη την έβρεση πολιτικής λύσης. Και εδώ σας θυμίζω την Βοσνία, σας θυμίζω την Κροατία, σας θυμίζω τα Βαλκάνια, που ο πόλεμος μενόταν για χρόνια μέχρι να αποφασίσουν οι δυτικοί να επιβάλλουν μια πολιτική συμμαχία των μουσουλμάνων και των Κροατών, που μέχρι τότε σφαζόντουσαν, να τους εξοπλίσουν και να τους εκπαιδεύσουν, να αλλάξουν την εικόνα στο έδαφος και να το φέρουν στο 50-50, για να έρθει μετά, ας πούμε, τον Dayton, να στην ουσία να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα στο έδαφος. Στη Συρία δεν νομίζω ότι θα διαφέρει πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια συμβιβαστική πολιτική λύση για μια Συρία που θα μπορέσει να χωράει όλους τους Σύρους, ανεξαρτήτως δόγματος, θρησκείας, πολιτικής κατεύθυνσης, φύλου ή οτιδήποτε, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Μέχρι τότε όμως φοβάμαι ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει.